Για τους καινούργιους φίλους που μας παρακολουθούν, βρισκόμαστε στην Αργεντινή, είμαστε στην Παταγωνία, στην περιφέρεια Σάντα Κρούς, στην Λαγκούνα Τόρε. Εδώ καταλήγει ένας παγετώνας, ο οποίος με το πουλιώνει σχηματίζει αυτήν εδώ τη λίμνη. Για να φτάσουμε εδώ έχουμε πάρει ένα μονοπάτι και έχουμε περπατήσει αρκετά χιλιόμετρα σε μια πανέμορφη διαδρομή. Δέστε και τα προηγούμενα βιντεάκια, έχουν αρκετό ενδιαφέρον. Στο βάθος βλέπετε την κορυφή Σέρο Τόρε. Βρίσκεται στα όνειρα κάθε μεγάλο αλπινιστή να πλησιάσει αυτή την κορυφή, γιατί για να την ανέβεις είναι σχεδόν ακατόρθωτο. Στο τελευταίο σημείο της κορυφής έχει δημιουργηθεί ένα μανιτάρι πάγου από τους δυνατούς ανέμους. Έτσι, οι ελάχιστοι άνθρωποι στον κόσμο έχουν καταφέρει να αποδείξουν ότι έχουν ανέβει επάνω, οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι μετρούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Όσο για μένα, είμαι αρκετά χαρούμενος, γιατί άλλος ένα στόχος αυτού του μεγάλου ταξιδιού πραγματοποιείται. Όπως σας έχουμε πει, ο σχεδιασμός και η οργάνωση των ταξιδιών μας γίνεται από ένα κινητό στο σπίτι μας. Όπως έλεγε ένα τραγουδάκι του Βοσκόπουλου, δικό μου το όνειρο, δική μου και ευθύνη. Τώρα εγώ έχω πάρει ένα ύψωμα σε μια κορυφογραμμή εδώ που σχηματίζεται περιμετρικά στη λίμνη και προσπαθώ να προσεγγίσω τον παγετώνα. Εκτός προγράμματος αυτό, λίγο χλωμό το βλέπω, θα δούμε. Τώρα με προβληματίζει λίγο, γιατί είμαι ο μόνος που έχω πάρει αυτό το μονοπάτι προς τα δω. Που πιστεύω ότι μπορείς να πλησιάσεις τον παγετώνα. Πρέπει να βιαστώ, γιατί η ώρα περνάει. Πρέπει στις 7 η ώρα το απόγευμα να είμαστε πίσω στο χωριό για να πάρουμε το λεωφορείο για το Ελκαλαφάτε. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, θα δούμε. Είναι το τελευταίο δρομολόγιο για Ελκαλαφάτε. Εάν το χάσουμε, θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε να μείνουμε στο χωριό και να φύγουμε αύριο το πρωί με το πρώτο λεωφορείο. Όχι, δεν πάει άλλο. Σταματάει το μονοπάτι. Εν τω μεταξύ, ο αέρας είναι τρομερός και κάθε τόσο πέφτουν, κατρακυλάνε και πέτρες από πάνω. Οπότε επιστρέφω. Γυρίζω πίσω.